στο Κυπριακό να ασκηθούν πιέσεις προς την τουρκική πλευρά προκειμένου να συνεργαστεί για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ζήτησε απόψε από τον Εμμανουέλ Μακρόν ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Η συνάντηση έγινε πριν από λίγο στο Μέγαρο Ελιζέ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέβαλε πρόταση πλαίσιο για ενεργότερη εμπλοκή των εταίρων μας στη διαδικασία. Ο Χριστόφορος Χριστοφή είναι εδώ κοντά μου και έχει τις πληροφορίες. Χριστόφορε. Εμιλία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε την παρέμβασή του εκφράζοντας βαθύτατη ανησυχία για το γεγονός ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο και καταγράφονται καθημερινά ακραίες τουρκικές προκλήσεις μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτά απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια όχι μόνο της περιοχής μας, όπως είπα, αλλά ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό, εδώ είναι το ψωμί, πρέπει να υπάρξει συλλογική αντιμετώπιση. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό είναι το κλειδί της πρότασης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την εμπλοκή των εταίρων μας, χωρών, κρατών που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαδικασία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, στην οποία θα πάει ο Πρόεδρος στις 23 του μήνα για να παρουσιάσει την ίδια πρόταση στο Γερμανό καγκελάριο. Να αναλάβουν λοιπόν ρόλο αυτά τα κράτη, ούτως ώστε να πιστεί η Τουρκία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εγκαταλείψει βεβαίως την ρητορική της έντασης. Αυτό κάτω από την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε δεύτερο στάδιο, και όταν πια δημιουργηθεί το έδαφος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, να υπάρξει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της ουσίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να πάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρατηρητής και να αποκτήσει ρόλο πρωταγωνιστή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό, υπό την έννοια ότι το Κυπριακό είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Μας πρόδωσαν τα γραφικά γιατί ο στόχος αυτής της πρότασης είναι τριπλός. Είναι τρεις οι στόχοι μας. Αποκλιμάκωση, αποφυγή τελεσμένων και επανέναρξη της διαπραγμάτευσης. Από ό,τι μαθαίνουμε, μέχρι να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση και στο Γερμανό καγκελάριο και θα έχουμε περισσότερες βεβαίως λεπτομέρειες, είναι ένα πλαίσιο το οποίο σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια πρωτοβουλία βασισμένη όμως στη θετική ατζέντα. Δεν μιλάμε για τιμωρητικά μέτρα. Δεν μιλάμε για ακυρώσεις. Ζητούμενο είναι να πιστεί η Τουρκία, να εγκαταλείψει τις προκλήσεις και να λειτουργήσει επικοδομητικά, αντιλαμβάνοντας ότι αυτό το πλαίσιο είναι και προς το συμφέρον της ίδιας. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Σε χαιρετώ.